samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Ξεκινάω απτωμένος από την επιστολή του Αντιδημάρχου να πω ότι σέβομαι το αίτημα να ξαναγίνει η Λαϊκή Συνέλευση. Είναι δίκαιο άλλωστε. Οι άνθρωποι λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, όχι γιατί επιλέξαν να μην είναι εδώ. Όμως λόγια ανωτέρας βίας μας κάνουν και εμάς να επιλέξουμε αυτή την ημερομηνία για να γίνει η Λαϊκή Συνέλευση, διότι θεωρήσαμε αρκετοί από εμάς θα λείπουν τις επόμενες μέρες σε διακοπές, θα είναι εκτός άμμου. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θα μας ξεπερνούσαν τα γεγονότα κάποια στιγμή. Και για να μην μας ξεπεράσουν τα γεγονότα, αποφασίσαμε να κάνουμε τη συνέλευση τώρα. Όπως είπα, σέβομαι την αίτηση του Αντιδημάρχου να ξαναγίνει η συνέλευση. Όμως δεν ασπάζομαι την ιδέα του ότι δεν γίνεται Λαϊκή Συνέλευση χωρίς τον Δήμαρχο. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πού είναι γραμμένο αυτό το πράγμα, δεν το έχω βρει πουθενά. Μήπως μπερδεύει το δημοψήφισμα, δεν ξέρω τι μπερδεύει. Πάντως, Λαϊκή Συνέλευση μπορεί να γίνεται να απαιτήσει ακόμα και ένας απλός πολίτης. Αν βρει τους υπόλοιπους να κάνουν τη Λαϊκή Συνέλευση. Στο θέμα Τελωνίων. Το θέμα Τελωνίων θα έρθω να σας εξηγήσω τι κάναμε από τη στιγμή που έγινε η Λαϊκή Συνέλευση και μετά. Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, από 1η Φλεβάρη αναστάλθηκε η λειτουργία του Πυθαγορείου όσο και του Καρλοβάσου. Το Πυθαγόριο θα δουλεύει σαν κλιμάκιο, όπως είπε ο κύριος βουλευτής, με ένα άτομο το χειμώνα και 4 ίσως και 5 άτομα το καλοκαίρι ανάλογα το φόρτο εργασίας. Θα μπουν και κομπιούτερς που θα αναβαθμίσει το επίπεδο εργασίας του Τελωνίου Πυθαγορείου, γιατί όπως ξέρετε μέχρι τώρα όλα τα έσοδα του Τελωνίου φαινόταν να τα κάνει το βαθύ. Γιατί δεν είχε μηχανοργάνωση στο Πυθαγόριο, οπότε όλα τα έσοδα γινόταν μέσα από βαθέως. Εμείς τι κάναμε, παίρνοντας την εντολή τη δικιά σας, η οποία μιλούσε ότι δεν θα δεχόταν ούτε αναστολή αλλά ούτε κατάργηση. Βλέποντας όμως τις αποφάσεις που έχει πάρει τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης που είχε στείλει, οφείλουμε να το ομολογήσουμε προς τον Περιφερειάρχη και προς τον Υπουργό Οικονομικών, συγγνώμη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Οικονόμου. Όλες οι αποφάσεις εστιαζόντουσαν μόνο στην κατάργηση. Δηλαδή την αναστολή στην ουσία τη ζητάμε μόνο εμείς. Ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο μίλαγε για. Μόνο για κατάργηση μιλάγανε. Δηλαδή η αναστολή ήταν του τη δίνανε. Δεν του ένοιαζε, την έδινε την αναστολή. Από ό,τι φαίνεται όμως, πιστεύω ότι δεν μας είναι και τόσο κακό το θέμα εδώ που ήρθε και όπως ήρθε. Στα πλαίσια και της οικονομίας που βιώνουμε τώρα. Και φυσικά να ισχύουν οι προϋποθέσεις που λέει ο κ. Βουλευτής, ότι θα επανδοθεί σωστά, ότι θα μπουν τα κομπιούτερς και ό,τι και ό,τι. Πρέπει να το δεις, Πρόεδρε, εσύ είσαι ο Πρόεδρος του Βουλευτής, εγώ. Εγώ τα λέω, εγώ τα γράφω και τα σύζω. Όχι, πρέπει να το δεις τον κύριο Λίκο εδώ και τον Δήμαρχο, για να τα πούν και κάποια τάξη των πραγμάτων, για να μας τα λύσουν. Δεν θέλουμε πολλά, αλλά θέλουμε μερικά να λυθούν στο Πυθαγόριο. Δηλαδή, ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Το χειρότερο πρόβλημα είναι το Κυπαρκάσκαμπαρ. Οι πούντες κατοικούνται από πυθαγορείτες. Όλοι λοιπόν έχουν βόθρη. Και όλοι λοιπόν τα λίμματα του χειμώνα δεν φτάνουν στα χωράφια. Εδώ παραπάνω οι ιδιώτες πίνουμε νερό. Για το καλοκαίρι, αλλά εδώ παραπάνω η ιδιώτρηση. Και είναι ψηλά τα λίμματα και η ιδιώτρηση είχα πει να το νερό μέσα στην κατηφόρα. Σε λίγο το νερό θα μολυνθεί στο Πυθαγόριο. Πρέπει να γίνει μια αποχέτευση, Πρόεδρε. Το έχω πει και στον Δήμαρχο, που ο Δήμαρχο θα το δει, αλλά δεν κάνει το δει ακόμα. Το έχουμε βάλει και θέμα γι' αυτό. Α, μέσα αυτό πρέπει να γίνει, το μοναδικό πρέπει να γίνει στο Πυθαγόριο. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.